καλωσορίσατε στο χαρούμενο σπίτι. Ναι, δεν είναι ψέμα. Είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανά σε εσάς τις καρδιές σας. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ όμορφες εκπομπές και φέτος και ένα καλεσμένο έκπληξη από όποια γωνιά της Κύπρου και να πήγαινα, μου λέγατε αυτό το όνομα, μου λέγατε ότι τον αγαπάτε, τον βλέπετε και επί πιο πολύ με έχετε δει από εκεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας, τη στήριξή σας και στο προϊόν και στο κανάλι αυτό που είναι κατεξοχήν παιδικό. Η εκπομπή που κάνω είναι πιο πολύ κοινωνική και κάνουμε θέματα που αφορούν την οικογένεια, το σπίτι, τον μπαμπά, τη μαμά και τα παιδιά. Πάντα όλους τους καλεσμένους που φέρνω θέλω να έχουν παιδιά, μωρά, να είναι γονείς. Ο συγκεκριμένος, εκτός ότι είναι ένας καλός πατέρας, είναι και ένας άνθρωπος της ζωής, της δουλειάς και θα τον δούμε με πιο ανθρώπινη ματιά. Θα μάθουμε κάποια μυστικά, δεν ξέρω αν θα μας τα αποκαλύψει όλα, πράγματα που ίσως να τον έχουν ερωτήσει και να τον ξαναρωτάνε συνεχώς. Εγώ θα του κάνω μια ανθρώπινη κουβέντα, δεν θέλω να σας πω πολλά. Έχουμε σήμερα τον Λούι τον Πατσαλίδη. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχει έρθει εδώ, γιατί φαντάζομαι ότι τον έχουν καλέσει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου. Και θέλω να μου φέρεις και μια έξτρα αυτοδέσμη για να τη δώσουμε του Λούι που είναι κάπου εκεί. Μια σκηνή εδώ και είναι η πρεμιέρα της εκπομπής. Τι να σας πω. Πολλά δεν θέλω να λέω. Θέλω με την εκπομπή και με τη δουλειά να δείξω πόσο καλή πολύ ωραία, πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε, γιατί αυτή τη χρονιά έχω στόχο να σας αγγίξω πιο πολύ στην καρδιά, να είμαι ένα με εσάς και εγώ εδώ θα μείνω όσο εσείς θέλετε να είμαι εδώ. Αυτά τα λουλούδια είναι για σένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πρώτον θέλω να σε ευχαριστήσω που έχεις έρθει στο χαρούμενο σπίτι. Εγώ σε ευχαριστώ, μεγάλε εσείς. Φίλες, αν δεν δυσκολεύσα, σε ένα λόγο σου έβαλα μόνο. Να μην μιλάς παραπάνω που πέρα. Όχι, εννοείται γιατί. Είναι ένα ανανεωμένο, εδώ βλέπουμε τα παστέλ χρώματα πίσω. Έβαλες και κάποιο δράμα που σε φέμνιζε σε έναν λίγο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, πάρα πολύ ωραίο. Ένα παρατήρηση μόνο. Το στούλ είναι για το size το δικό μας, είναι για πιο. Με ζά φρίτζι γλιάζει και πάει σκαλό. Είσαι μια χαρά. Έξω ότι θα θέλεις να κάνεις τον καναπέ μας που πίσω. Από ό,τι βλέπεις έχουμε κάνει, έχω βάλει φωτογραφίες. Μα είδα κάτι πιο ήταν να βάζεις φωτογραφίες και στο. Εμένα παραξέψε με το ότι είναι ούλο το πράγμα τη φάτη σας. Ούτε να ζει λίγα από χρωματούθηκε έξι αριστερά. Περίμενε πριν συνεχίσεις. Βάζω εγώ ένα δωράκι. Βάζω μια μάσκα. Με το λόγο της εκπομπής μας. Νομίζω θα πηγαίνει και μετά. Έφερα και μία για το συνεργείο σου. Ένας είναι το συνεργείο σου. Έφερα και μία για το συνεργείο σου. Α, πάει με τα ρούχα σου, πάει, ναι. Να σου πω, θα τη φορέσω. Είναι ο Louis Night Show. Γιατί θέλω και εγώ να σας τιμήσω όλους εκεί πέρα. Εμένα ωραία. Για να δω. Πάει σου, α. Πάει σου, πάει σου. Πάει πάρα πολύ με τα ρούχα που έχω βάλει σήμερα. Λοιπόν, πριν αυτού θέλω να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω την εξαιρετική μουσικό, την Τατιάνα της Τιούγα που έπαιξε πιάνο στην αρχή. Εσύ φαντάζομαι θες κανένα ύμνο της Ομόνιας να σου παίξει. Άρα, με ακούω όλα τα ελληνικά. Οκ. Τι έπαιξε στην αρχή, Τατιάνα. Α, ήταν Σοπέν. Χαλαρώσαμε σε. Παραχαλαρώσαμε. Ναι, για να σε κάνουμε να μας ανοιχτείς. Το μουσική του Φιωρελής. Είναι άμα σε πιάνεις τηλέφωνο σε μια κρατική υπηρεσία. Και περιμένεις. Και έχουσες στην αναμονή, ενώ το πράγμα. Εντάξει, να τον ανεβάσουμε με το έχω μια αγάπη, μια πληγή του Τερζή. Πολλά ανεβαστικό, μιλώσω ότι... Εγώ εννοώ, ανέβασουμε το περιπεστόριο. Τσακίρκεφι. Να μην άκοψα λουλούδια και το καζίγουμε. Έλα Χρήστο, πρόοδα. Ωπα. Αμάν τράγω, είσαι ένα σπίσο με την κράση και έτσι βάζω. Ωραία και πατέντα σας πάντω. Θέλω ένα χειροκρότημα για την Τατιάνα. Μπράβο Τατιάνα. Μπράβο Τατιάνα.
Λοιπόν, Χριστό μου. Θέλω να σε ρωτήσω αν η κάθε καινούργια σου σεζόν, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια που λένε το κάνεις αυτό τώρα 8-9 χρόνια. 5 χρόνια, είμαι 5.